πιστεύει ότι έδωσε ένα γιο να αφαιρέσει εκατομμύρια έργους που είμαστε εμείς. Ο νόμος της πίστης. Δεν έδωσε ο Θεός έναν άγγελο να αφαιρέσει παιδιά. Έδωσε γιο να αφαιρέσει παιδιά. Ο νόμος της πίστης. Αυτό που σπέρνουμε θα γυρίσει στη ζωή μας. Υπακοή σπέρνουμε, ευλογία και χάρη θα. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος και το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να ακούμε τον λόγο. Για να μπορεί ο λόγος να μας λέει τι έχουμε μέσα μας. Να μας βοηθάει να αναπτύξουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Την εσωτερική ύπαρξη που είναι γεμάτη από την χάρη και την αλήθεια του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό. Για να δούμε και στη Ρωμαίους 1532 σελίδα, στο 12 κεφάλαιο και στο 3. Να δούμε εδώ πέρα, μιλάει για κάτι άλλο. Τώρα λέει για το μέτρο της πίστης. Στην αρχή ήταν ο καρπός της πίστης, η ακοή της πίστης και εδώ πέρα μιλάει το μέτρο της πίστης και έχω φέρει και ένα μέτρο. Που σημαίνει ο Θεός τι έκανε, στον κάθε ένα δίνει ένα μέτρο. Σε άλλον τόσο, σε άλλον τόσο, σε άλλον πιο πολύ, το μέτρο που ο Θεός μοιράζει στον κάθε έναν. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο μέτρο μέσα από τον Θεό. Αλλά αυτό το μέτρο που έχουμε μεγαλώνει και αυξάνει. Και από την πλευρά του Θεού δεν υπάρχει πρόβλημα, ο Θεός θέλει να το αυξήσει. Που σημαίνει ότι όσο εμείς τι κάνουμε, κάνουμε σωστά χρήση. Αυτό το μέτρο που έχουμε μέσα, μετά ο Θεός θα το ευλογήσει. Και θα αυξηθεί το μέτρο της πίστης. Όταν εμείς λέει μείνουμε πιστοί στα λίγα, υπηρετήσουμε αυτό το μέτρο της πίστης, το διαφυλάξουμε με αγάπη, με προσευχή, με αγιασμό, με κοινωνία, με προσφορά, μετά ο Θεός θα το αυξήσει αυτό το μέτρο της πίστης. Και κατά συνέπεια έχουμε ανάγκη αυτό το μέτρο του Θεού να μεγαλώνει στη ζωή μας. Για να το δούμε. 12:3. Το λέει τόσο ωραία λόγος. Επειδή είναι με τη χάρη που μου δόθηκε, λέω σε κάθε ένα που είναι ανάμεσά σας να μην φρονεί ψηλότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί. Ο καθένας πρέπει να καταλάβει το μέτρο της πίστης που είναι από τον Θεό. Γιατί η υπερβολή είναι αμαρτία. Πρέπει να ξέρω το μέτρο που μου έδωσε ο Θεός και να περπατάω στο μέτρο. Γιατί αν υπερβάλλω στο μέτρο από ζήλο, είμαι σε αμαρτία. Μπαίνω στη σάρκα. Όσο όμως καταλαβαίνω το μέτρο που έχω, μπορώ να περπατήσω στο μέτρο που έχω. Και μετά είναι δουλειά του Θεού να το αυξήσει. Έτσι, για να το δούμε. Επειδή όπως ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο, έτσι και εμείς οι πολλοί ένα σώμα είμαστε Χριστό και ο καθένας φέρνει με τους άλλους. Έχοντας δε διάφορα χαρίσματα σύμφωνα με την χάρη που δόθηκε σε εμάς, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία της πίστης, είτε διακονίας καταγινόμαστε στη διακονία, είτε κάποιος διδάσκει, ας καταγίνεται στη διδασκαλία, είτε κάποιος προτρέπει στην προτροπή. Αυτός που μεταδίδει, ας μεταδίδει με απλότητα, ο προϊστάμενος ας προείσταται με επιμέλεια, αυτός που ελεεί, ας ελεεί με πρόσκαιρη διάθεση. Τι λέει εδώ πέρα λόγος του Θεού. Αν και είμαστε πολλά μέλη, είμαστε ένα σώμα. Και επειδή ο Θεός σε όλα τα μέλη δώσε ένα μέτρο πίστης. Αν κάποιος διδάσκει, ας το κάνει με το μέτρο της πίστης. Αν κάποιος προείσταται, ας το κάνει με το μέτρο της πίστης. Αν κάποιος ελεεί, ας το κάνει με το μέτρο της πίστης. Αν κάποιος ομολογεί τον Χριστό, ας το κάνει με το μέτρο της πίστης. Ο καθένας να καταλάβει το χάρισμα του Θεού που είναι μέσα και να μπορεί να το εργαστεί αυτό το χάρισμα. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης που έβαλε στον κάθε έναν από εμάς ένα μέτρο χάρις. Ένα μέτρο πίστεως, ένα μέτρο αλήθειας. Και εμείς καλούμαστε σαν σώμα Χριστού τι να κάνουμε, να αναπτύξουμε αυτό το χάρισμα που είναι μέσα μας. Πώς το αναπτύσσουμε, καθώς το κάνουμε με αγάπη για τον Θεό, καθώς το κάνουμε με σεβασμό για τον Θεό, καθώς το κάνουμε γιατί ο Θεός το έβαλε στην καρδιά μας, καθώς το τιμάμε πάνω από κάθε τι στη ζωή μας, έτσι υπηρετούμε τη βασιλεία του Θεού με αυτό που ο Θεός μας έβαλε. Που σημαίνει δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι με τη δικιά μας την ικανότητα, αλλά ο καλός Θεός οτιδήποτε έχει να κάνει μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στη Βασιλεία Του, μας δίνει και το ανάλογο μέτρο της πίστης να το κάνουμε. Που σημαίνει στον κάθε ένα δίνει ένα μέτρο πίστης. Κάποιος έλαβε αυτό το μέτρο. Κάποιος έλαβε δύο φορές αυτό το μέτρο. Κάποιος έλαβε αυτό το μέτρο.
Κάποιος έλαβε αυτό το μέτρο. Και όσο εγώ υπηρετώ το μέτρο που ο Θεός έβαλε μέσα, μετά είναι δουλειά του Θεού να το αυξήσει το μέτρο. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Αλλά πρώτα ο Θεός τι κάνει, μας εκπαιδεύει στην υπακοή, στην προσφορά, αν εμείς μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτό το μέτρο που έχουμε μέσα μας. Αν μπορούμε να το διαφυλάξουμε αυτό που είναι μέσα μας. Αν μπορούμε να το τιμήσουμε αυτό που είναι μέσα μας. Και τα μάτια του Θεού είναι στραμμένα πάνω μας. Και μας κοιτάει ο Θεός. Πώς εργαζόμαστε αυτό το δώρο που έχουμε μέσα μας. Πώς τιμάμε αυτό το δώρο που έχουμε μέσα μας. Και όσο εμείς το τιμάμε με αγάπη Θεού, με σεβασμό Θεού, τότε ο Θεός χαίρεται και μετά από ένα σημείο τι θα πει ο Θεός. Παιδί μου, τώρα χάρηκα με τη στάση σου. Θα σου αυξήσω το μέτρο της πίστης. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χάρη να αυξάνει το μέτρο της χάρης και της δωρεάς του Θεού στη ζωή μας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Που σημαίνει τίποτα δεν γίνεται στη Βασιλεία του Θεού με την ανθρώπινη ικανότητα. Αλλά ο Θεός μας πρικίζει να μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με το μέτρο της πίστης. Κάποιος έχει τον δώρο να ομολογεί τον Χριστό. Ας το κάνει με το μέτρο της πίστης και της χάρης που έχει. Κάποιος έχει τον δώρο να συμφωνεί, να ελεεί τους ανθρώπους. Ας το κάνει με το μέτρο της πίστης. Κάποιος έχει τον δώρο της σοφίας να στέκεται. Ας το κάνει με το δώρο της πίστης. Κάποιος έχει ένα άλλο δώρο, ένα άλλο χάρισμα. Έχουμε ένα μέτρο πίστης, δεν έχουμε το άμετρο μέτρο. Έχουμε το μέτρο που ο Θεός έβαλε στη ζωή μας. Και όλα λέει να τα κάνουμε με πρόσκαλη διάθεση. Χωρίς γοκισμό. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με λαχτάρα για τον Κύριο. Κύριε, πόσο μας αρέσει να υπηρετούμε τα πράγματα Σου. Κύριε, πόσο μας αρέσει να υπηρετούμε τη Βασιλεία Σου. Κύριε, πόσο μας αρέσει να υπηρετούμε τα δικά Σου πράγματα. Μας αρέσει, Κύριε. Πόσο μας αρέσει να υπηρετούμε τους ανθρώπους, Κύριε, που φέρνει στη ζωή μας. Και ο Θεός χαίρεται όταν εμείς το κάνουμε πραγματικά με πρόσχαρη καρδιά και με αγάπη Θεού στην καρδιά μας. Έτσι μπορούμε και αναπτύσσουμε το πνευματικό χάρισμα που είναι μέσα μας. Και ξέρετε, ο Θεός με τον Χριστό δεν δίνει καθόλου σημασία για το παρελθόν μας. Όταν πηγαίνεις στον Χριστό, το αίμα Του σε καθαρίζει. Ο Θεός δεν κοιτάει το παρελθόν, το αίμα Του σβήνει. Το σβήνει και σου βάζει μέσα το δώρο Του. Σε κάνει ένα νέο άνθρωπο, σου δίνει ένα χάρισμα μέσα για να μπορείς να σταθείς στη Βασιλεία του Θεού καινούριος άνθρωπος. Το παρελθόν σβήνει εξαιτίας του Χριστού. Δεν χρειάζεται να έχουμε ενοχές για το παρελθόν, αρκεί να το καταδικάσουμε. Αρκεί να το φέρουμε στον Θεό. Αρκεί να το απαρνιόμαστε για να μπορεί η χάρη του Θεού να κυλάει μέσα μας για να μπορούμε να εργαστούμε αυτό το μεγάλο μέτρο της χάρης που είναι μέσα. Αλλά το λέει τόσο καλά. Μιλάει για το μέτρο. Για να δούμε λιγάκι πολύ ωραίο, 1422 σελίδα. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο κατά Ιωάννη είναι στο 3 κεφάλαιο και στο 34. Το βρήκαμε. 1428 σελίδα, 3 κεφάλαιο Ιωάννη, 34. Το βρήκαμε όλοι. Για να το δούμε. Δεδομένου ότι εκείνος που ο Θεός τον απέστειλε μιλάει τα λόγια του Θεού Χριστός. Και επειδή ο Θεός δεν του δίνει το πνεύμα με μέτρο, προσέξτε. Εμείς το έχουμε με μέτρο, ο Ιησούς δεν το είχε με μέτρο, το είχε άμετρο. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και όλα τα έδωσε στο χέρι του. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή, επειδή όποιος απαιτήσει τον Υιό δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του. Πόσο απλά το λέτε. Ότι ο Ιησούς δεν είχε με μέτρο το πνεύμα και την χάρη του Θεού, την είχε άμετρη. Γιατί ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό και του έδωσε άμετρα το πνεύμα και την χάρη, χωρίς μέτρο. Όποιος λέει τι κάνει, απειθεί στον Υιό, θα δεχτεί την οργή του Θεού, την κρίση του Θεού. Όποιος υποκληθεί στον Υιό, θα δεχτεί την αιώνια ζωή του Θεού. Είναι τόσο απλό το Ευαγγέλιο. Οτιδήποτε προσκολάται στον Χριστό, θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Οτιδήποτε αντιστέκεται στον Χριστό θα γνωρίσει την οργή του Θεού, την κρίση. Γιατί στο τέλος θα γίνει μεγάλη κρίση. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί με τα έργα του,
με την προσπάθειά του, με την κάρχησή του, αλλά όλοι δικαιωνόμαστε από την χάρη που δίνει ο Χριστός. Γι' αυτό και ο πατέρας ευαρεστήθηκε στον Υιό και του έδωσε άνευ μέτρου την παρουσία, το πνεύμα και την χάρη. Που σημαίνει αυτό που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό είναι χωρίς μέτρο. Δεν έχει μέτρο, δεν μετριέται. Τι σημαίνει δεν μετριέται? Μπορεί να σώσει δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μπορεί να συγχωρέσει δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μπορεί να θεραπεύσει δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν μετριέται. Κανένα μέτρο δεν μπορεί να μετρήσει την χάρη του Χριστού. Κανένα. Είναι άνευ μέτρου. Που σημαίνει εμείς έχουμε ένα μέτρο από αυτό που έκανε ο Χριστός. Που σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί το μέτρο του Θεού στη ζωή μας. Πώς αυξάνει το μέτρο? Καθώς είμαστε παιδιά υπακοής στον Θεό. Τι είναι αυτό που κερδίζει την αύξηση από τον Θεό? Είναι ένα πράγμα, υπακοή. Και το πώς περπατάμε κάθε μέρα δεν χρειάζεται να σε δω εγώ ή να με δεις εσύ. Μας βλέπει ο Θεός. Όπου και να είμαστε, γιατί τα μάτια του είναι πάνω μας. Αλλά η αγάπη του είναι μεγάλη και λάθη κάνουμε και μας συγχωρεί και μας στηρίζει και μας δέχεται, γιατί είναι ο πατέρας μας. Και τα μάτια του είναι μάτια με ένωση και αγάπη στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός δεν κοιτάει το να πέσω. Κοιτάει τη διάθεση που έχω μέσα. Άλλο να πέσω και να σηκωθώ. Κι άλλο η απόφαση που παίρνω μέσα. Ο Θεός κοιτάει μέσα. Ο Δήμος πήρε απόφαση να ζήσει για μένα. Αυτό κοιτάει ο Θεός. Την απόφαση. Όχι το αν έπεσα. Αν έπεσα θα μου δώσει χάρη να σηκωθώ. Αν όμως πέφτω συνεχόμενα γιατί μου αρέσει να πέφτω, αυτό είναι άλλο πράγμα. Όταν όμως έχω αδυναμία και πέφτω, η χάρη του Θεού είναι δυνατή να με σηκώσει. Ο Θεός κοιτάει την απόφαση. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όποιος θέλει, ας με ακολουθήσει. Όποιος θέλει, ας πάρει την απόφαση να ακολουθήσει εμένα. Να σταυρώσει τη ζωή του και να ζήσει μόνο για μένα. Και ο Θεός κοιτάει την απόφαση. Και πραγματικά είναι ευλογία όταν ένας άνθρωπος παίρνει την απόφαση να ζήσει με τον Κύριο. Και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη που πήραν την απόφαση να ζήσουν με τον Θεό. Όχι να ακολουθήσουν ένα σύστημα, μια κατάσταση, αλλά να ακολουθήσουν τον ίδιο τον Θεό κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ερώτημα είναι πώς αυξάνει το μέτρο της χάρης που είναι στη ζωή μας. Είναι πολύ απλό. Ποιος έχει άμετρα το μέτρο της δωρεάς του Θεού? Ο Χριστός. Και κάθε φορά που εμείς έχουμε κοινωνία στην Εκκλησία μαζευόμαστε, ακούμε το Λόγο, λατρεύουμε τον Θεό, υψώνεται η πίστη μας, μετά έρχεται η ώρα για ένα μεγάλο θαύμα. Ο Θεός παίρνει το έργο του Χριστού και το φανερώνει ανάμεσά μας. Και καθώς εμείς κοινωνούμε με το σώμα του και με το αίμα του, γίνεται ένα μεγάλο θαύμα. Ενωνόμαστε με αυτό το άμετρο μέτρο της χάρης και εκείνη την ώρα ο Θεός, καθώς παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, παίρνει τη θυσία που έγινε πριν 2000 χρόνια και τη φέρνει ανάμεσά μας. Και στη θυσία υπάρχουν τρία επίπεδα που κάνουμε. Το πρώτο είναι ότι προσκυνάμε τη θυσία του Ιησού, καθώς καταδικάζουμε την αμαρτία και τον παρελθόν. Και δηλώνουμε απόλυτη υπακοή στον Σταυρό του Ιησού, σεβασμό. Και εκείνη την ώρα ομολογούμε σαν Εκκλησία και λέμε, Κύριε, αυτό που έκανε ο Χριστός είναι το πάν στη ζωή μας. Προσκυνούμε. Και μετά την προσκύνηση τι γίνεται? Έρχεται η ώρα να κοινωνήσουμε με το άμετρο μέτρο της χάρης. Και καθώς εμείς παίρνουμε από το σώμα του, γιατί ο Θεός τι κάνει? Παίρνει το έργο του Χριστού, το βάζει πάνω στο ψωμί, το βάζει πάνω στο κρασί και εμείς κοινωνούμε. Όχι με κρασί και ψωμί, αλλά με το έργο του Χριστού. Και καθώς εμείς κοινωνούμε, έρχεται μέσα μας το μέτρο της χάρης του Θεού και μοιράζεται επάνω μας σύμφωνα με την χάρη του Θεού. Και έτσι το μέτρο που έχεις μέσα αρχίζει και μεγαλώνει. Αρχίζει και αυξάνει. Ποιος έχει άμετρα το μέτρο? Το έχει ο Χριστός. Και καθώς εμείς κοινωνούμε με τον Χριστό, υποκλινόμαστε στον Χριστό, ο Θεός τι κάνει? Λύνει την χάρη. Στο μέτρο που εκείνος επιλέγει, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στο Δημήτρη, στο Δήμο, και λύνεται αυτό το άμετρο μέτρο. Γι' αυτό λέει, είναι άμετρο το μέτρο του Χριστού. Όχι να το κρατήσει για τον εαυτό του, αλλά να το λύσει επάνω μας.
Και εμείς καθώς πηγαίνουμε με το μέτρο της πίστης και λαμβάνουμε από τον Χριστό, λύνεται η χάρη του Θεού πάνω μας για να μπορούμε να περπατήσουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο πίστης, αγάπης, υπηρεσίας, γιατί παίρνουμε χάρη από την χάρη του Χριστού. Δηλαδή πώς έρχεται η αύξηση καθώς υποκρινόμαστε στο Σταυρό. Και όσο αυξάνει αυτό το μέτρο μας βοηθάει να ζήσουμε καινούργια ζωή. Να πάρουμε πιο μεγάλη απόφαση για τον Θεό. Να πάρουμε πιο μεγάλη σταθερότητα για τον Θεό. Γιατί εμείς αναγνωρίζουμε ότι αυτό το μέτρο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Την άλλαξε και την αλλάζει. Την άλλαξε και την αλλάζει. Την άλλαξε και την αλλάζει. Που σημαίνει ότι όταν εγώ δέχτηκα τον Χριστό, μέσα σου δεν έχεις άμετρα το μέτρο του Θεού. Δεν το έρθες. Έχεις ένα μέτρο. Και μετά αυτό το μέτρο μεγαλώνει. 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 Και μεγαλώνεις την χάρη και στον Χριστό και αδειάζεις τον εαυτό σου. Και έτσι το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, παίρνει το μέτρο της χάρης του Θεού και το φανερώνει στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να χαρούμε, γιατί όλα είναι από την χάρη και τη δωρεά του Θεού στη ζωή μας. Δηλαδή ο Χριστός έχει ένα άμετρο μέτρο χάρης, όχι για τον εαυτό του. Να αρχίσει να το λύνει στο Γιώργο, να αρχίσει να το λύνει στο Γιάννη, και τι είναι αυτό που κοιτάει ο Θεός για να το λύσει. Κοιτάει την διάθεσή μας, την απόφασή μας. Όταν εμείς πεινάμε για αυτό το μέτρο της χάρης, τότε ο Θεός από το θρόνο του έχει μια δεξαμενή και το ανοίγει. Και αρχίζει αυτό το μέτρο και πέφτει. Για ποιο λόγο ο Θεός δεν βάζει από την ώρα που δεχόμαστε τον Χριστό άμετρα αυτή τη χάρη στη ζωή μας. Όταν μπει αυτή η χάρη άμετρα, κατευθείαν αλλάζει επί το μεταμορφώνεις. Γίνεται ένα θαύμα και σε χρόνο μηδέν γίνεσαι ένας τέλειος άνθρωπος. Γιατί δεν το κάνει ο Θεός? Γιατί θέλει να βλέπει τη σχέση μας. Γιατί ξέρετε, στην αμαρτία ο άνθρωπος έχει σχέση με την αμαρτία. Η αμαρτία είναι ένας έρωτας, κακός έρωτας. Ο Θεός θέλει να βλέπει τη σχέση μας με τον Χριστό. Τη διάθεσή μας να απαρνιούμαστε αυτή την αμαρτία, αυτόν τον έρωτα και να κοινωνούμε με τον καινούργιο έρωτα. Θέλει να βλέπει τη διάθεσή μας. Θέλει να βλέπει την απόφασή μας. Και όταν εμείς θέλουμε, αυτός πάντα θέλει. Γιατί έχει στο θρόνο του μια κάλυπα και την ανοίγει. Και καθώς ανοίγει αυτή η δεξαμενή, έρχεται πάνω μας το μέτρο της χάρης που είναι αμέτρο. Μπορείς να μετρήσεις τον ωκεανό, δεν μπορείς. Το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από όλους τους ωκεανούς. Μπορείς να μετρήσεις τον ωκεανό, δεν μπορείς. Η αγάπη του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλους τους ωκεανούς. Μπορείς να μετρήσεις τον ωκεανό τα ψάρια, όχι. Η δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλους τους ωκεανούς. Που σημαίνει από την πλευρά του Θεού υπάρχει διάθεση για αυθονία και χάρη. Αρκεί εμείς να περπατήσουμε κομμάτι-κομμάτι στο μέτρο που μας έχει δώσει ο Θεός για να μπορεί ο Θεός να το αυξήσει. Ο Θεός το αυξάνει. Κανένας δεν μπορεί να το αυξήσει. Ο Θεός τι κάνει, αποφασίζει και μεγαλώνει το μέτρο της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Και από το ένα μέτρο πάμε στα δύο μέτρα. Από τα δύο μέτρα πάμε στα τρία μέτρα. Από τα τρία μέτρα πάμε στα τέσσερα μέτρα. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο να έρχεται η χάρη, η παρουσία, η κοινωνία, η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Είναι έρωτας. Είναι το Α και το Ω. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε, Κύριε, στην παρουσία σου υπάρχει χάρη. Και αν δούμε στην Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο, δεν χρειάζεται να το δούμε, τι λέει εκεί πέρα. Λέει τόσο απλά. Ότι ο Ιησούς Χριστός μας εξαγόρασε με το αίμα του, μας καθάρισε από όλες τις αμαρτίες μας, και μας έκανε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Που σημαίνει μέσα στο αίμα του Χριστού υπάρχει δικαίωμα εντολής. Και κάθε φορά που εσύ λες, Κύριε, θέλω το σώμα σου και το αίμα σου, μέσα στο σώμα και στο αίμα υπάρχει δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα έρχεται μέσα στην καρδιά σου και παίρνεις την εξοδότηση από τον Θεό. Να περπατήσεις, να μιλάς, να ομολογείς, να υπηρετείς και στην δίνει ο ίδιος ο Θεός. Δεν χρειάζεται να έρθουν οι άνθρωποι του κόσμου και να πούνε σε κάνω εργάτη του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός το κάνει. Δεν χρειάζεται να έρθει μια ομάδα συμβούλων και να πει αυτός καθορίζεται να μαρτυρεί τον Χριστό. Ο ίδιος ο Θεός το κάνει. Γιατί σου δίνει το δικαίωμα από το αίμα. Και κάθε φορά που παίρνεις το αίμα, το Άγιο Πνεύμα παίρνει δικαιώματα.
παίρνει δικαιώματα και σε βοηθάει να ζεις για τον Χριστό. Δεν έχει να κάνει με την προσπάθεια, δεν έχει να κάνει με την κάψησή μας, έχει να κάνει με το άμετρο μέτρο της χάρης που είναι στον Χριστό, χωρίς μέτρο. Και καθώς εμείς το παίρνουμε, τότε αυτό το μέτρο της δωρεάς ξεκινάει στη ζωή μας. Και αυτό το μέτρο σε κάνει να προσεύχεσαι, σε κάνει να ομολογείς, σε κάνει να υπηρετείς.